Σε παραβάτες κατ' εξακολούθηση κατατάσσουν τους κριτικούς τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ελληνική αστυνομία. Ειδικότερα τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, οι αρχές άρρωσαν τη χώρα πραγματοποιώντας περισσότερους από 100.000 ελέγχους, βεβαιώνοντας πάνω από 22.500 παραβάσεις. Αμέσως μετά την Αττική, όπου βεβαιώθηκαν οι 3.716 κλήσεις, στη δεύτερη θέση βρίσκεται το νησί μας με 2.788 παραβάσεις και ακολουθεί η Θεσσαλία που σημειώθηκαν 2.600. Παντού νομίζω εγώ, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο η Κρήτη, παντού κάνουν παραβάσεις. Νομίζω ότι δεν σκέφτονται το πρόστιμο, παρκάρουν και το σκέφτονται μετά που τους έρχεται. Εγώ αυτό έχω προσέξει. Είμαστε πιο χαλαροί, πιο παραβατικοί να πω, πιο... μας αρέσει να κάνουμε παραβάσεις. Το παράνομο παρκάρισμα, η υπερβολική ταχύτητα και η μη χρήση προστατευτικού κράνους αφορούν τα περισσότερα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα των 7 ημερών. Στην κουλτούρα και την παιδεία του κριτικού οδηγού αποδίδουν οι πολίτες την υψηλή θέση που λαμβάνει το νησί στη λίστα των παραβάσεων. Το καπετανισμό είναι εδώ. Εδώ το παίζουν οι καπετάνοι. Και λέει δεν βάζω κράνος, δεν βάζω ζώνη, δεν ξέρω τι. Αποκλειστικά καπετάνιος. Η πρώτη γραμμή των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας συνεχίζει να βρίσκεται το κυκλοφοριακό και η παράνομη στάθμευση. Επίσης, ο έλεγχος των ακάθαρτων οικοπαίδων εντός κατοικημένων χώρων που αποτελεί κίνδυνο για την πυροπροστασία είναι σε εξέλιξη. Ρεκόρ παραβάσεων αλλά και ρεκόρ καταγγελιών σημείωσε και το Ηράκλειο τους τελευταίους δύο μήνες, Μάιο και Ιούνιο, σύμφωνα με τον απολογισμό δράσης της Δημοτικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα τον Μάιο βεβαιώθηκαν 1.796 παραβάσεις και σημειώθηκαν 383 καταγγελίες. Όσον αφορά τον Ιούνιο, οι παραβάσεις ήταν συνολικά 1.824, ενώ οι καταγγελίες 433. Σημειωτέω ότι εάν ο αριθμός των δημοτικών αστυνομικών επαρκούσε για τις ανάγκες της πόλης και τις απαιτήσεις με ελέγχους σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δήμου, η παραβάση ήταν ακόμα περισσότερος. Φυσικά και δεν υπερηφανεύεται η Δημοτική Αστυνομία για τον υψηλό αριθμό παραβάσεων που βεβαίωσε. Γιατί ο σκοπός της Δημοτικής Αστυνομίας δεν είναι να εξοντώσει τους παραβάτες. Σκοπός της είναι να τους συνετίσει και να συμβάλλει στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της πόλης του Ηρακλείου. Οι γενικές καταγγελίες που αφορούν τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας περιλαμβάνουν επίσης τον έλεγχο της στήρησης των διατάξεων σε σχέση με την καθαριότητα, τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και τα ζώα συντροφιάς.